Ξανά πιθανότητες εδώ. Τρεις διακεκριμένες σκληροτίδες αυτή τη φορά. Κληρώνουν τυχαία και ισοπαίθανα αριθμό από το 0 στο 9. Μία, δύο, τρεις υπαύλες λοιπόν όσοι και κληρωτίδες. 10 αποτελέσματα για κάθε μία κληρωτίδα. Από το 0 στο 9 είναι 10 αριθμοί. Άρα λοιπόν 10 στην τρίτη όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Και τώρα πιθανότητα να έρθει τουλάχιστον ένα μηδενικό. Πιθανότητα παρονομαστής, όλοι οι τρόποι το έχουμε υπολογίσει. Ερώτημα 2, να μην έρθει μηδενικό. Πιθανότητα παρονομαστής, 10 στην τρίτη. Ερώτημα 3, η πιθανότητα το άσμα των αποτελεσμάτων να είναι ίσο με το 1. Πιθανότητα παρονομαστής, 10 στον κύβο. Τέταρτο ερώτημα, πιθανότητα παρονομαστής, 10 στον κύβο. Τονίζουμε δηλαδή το γεγονός ότι ο παρονομαστής είναι κοινός. Είναι όλοι δυνατοί τρόποι χωρίς τον περιορισμό. Άρα έχουμε ξεπαστρέψει τον παρονομαστή. Μετά, όσον αφορά τον αριθμητή, πρέπει να σεβαστούμε τον περιορισμό. Σε τρεις παύλες, σε τρεις κληρώσεις που κληρώνουν από το 0 στο 9, να έρθει τουλάχιστον ένα μηδενικό. Το λύσαμε και προηγουμένως στο τεστ. Από όλα τα δυνατά αποτελέσματα, αφαιρούμε το αντίθετο από το ζητούμενο, που είναι όχι μηδενικό. Πού όχι μηδενικό? Στις σκληροτίδες. Άρα λοιπόν 10 στην τρίτη, μείον 9 στην τρίτη, οτιδήποτε εκτός από μηδενικό, 9 τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν λάθος το πρώτο ερώτημα. Η πιθανότητα να μην έρθει μηδενικό είναι 9 στην τρίτη προς 10 στην τρίτη. Είναι ακριβώς αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Σωστό το δεύτερο ερώτημα. Η πιθανότητα το άσμα των αποτελεσμάτων να είναι ίσο με 1 είναι 3 προς 10 στην τρίτη. Εδώ τώρα το κάνουμε με καταμέτρηση. Τρεις τρόποι θα προκύψουν όντως και το λύνουμε τον αριθμητή με καταμέτρηση, γιατί για να έχω άθροισμα 1. Θέλω υποχρεωτικά να έχω μισό λεπτό, καταμέτρηση λοιπόν κάνουμε εδώ πέρα, είναι ένας σκληρός περιορισμός, καταμέτρηση λοιπόν, και έχω ένας τρόπος είναι το 0,01, ένας τρόπος είναι το 0,10, ένας τρόπος είναι το 1,10, άρα λοιπόν τρεις οι τρόποι και τελειώσαμε. Και εντελώς όμοια με καταμέτρηση θα λύσουμε και το ερώτημα 4, όπου το ερώτημα 4 θέλει το άσμα των αποτελεσμάτων να είναι ίσο με 2. Πράγματι, 6 είναι οι τρόποι. Προσοχή όμως στην καταμέτρηση, διότι για να έχω άθροισμα 2, ένας τρόπος είναι αυτός εδώ, ένας άλλος τρόπος είναι αυτός εδώ, ένας τρόπος είναι αυτός εδώ, δύο άσους και ένα μηδενικό δηλαδή. Αλλά πρέπει εδώ να σκεφτούμε βέβαια ότι υπάρχει και αυτός εδώ ο τρόπος, δηλαδή να έχω ένα διάρρη και δύο μηδενικά. Άρα λοιπόν βγαίνουν 6 τρόποι. Σωστό το ερώτημα 3, σωστό και το ερώτημα 4.